Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Super B. Ξεκινάμε φυσικά το δελτίο με το Euroferry Olympia. Μεταφέρθηκε ήδη στο λιμάνι του Αστακού. Οι συγγενείς, άπαντες παρόντες κυριολεκτικά, ήδη έλαβε χώρα επιχείρηση ειδικής ομάδας της πυροσβεστικής. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι στον Αστακό, τον έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή. Θα ξεκινήσουμε, Νίκο, με την είδηση ότι βρέθηκε δυστυχώς και δεύτερος νεκρός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καλησπέρα, Νίκο Γιαπρακά. Καλησπέρα, Δημήτρη. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς είχαμε την ανέβρεση ενός πτώματος στο δεύτερο κατάστρωμα, όπου επιχειρούσαν άνδρες της ΕΜΑΚ για να ερευνήσουν τον χώρο. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος βρέθηκε εκτός των οχημάτων που βρίσκονται στο συγκεκριμένο κατάστρωμα, και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, τα αυτοκίνητα στο συγκεκριμένο σημείο δεν ήταν καμένο, ωστόσο ήταν πολύ μεγάλο το θερμικό φορτίο και ήταν και πολλά τα θερμικά αέρια τα οποία υπάρχουν μέσα στο πλοίο, αυτά τα δηλητηριώδη αέρια τα οποία αναφέρουμε όλες αυτές τις ημέρες. Δυστυχώς η είδηση αυτή ήρθε να βυθίσει στην θλίψη όλους τους ανθρώπους οι οποίοι μετέχουν στην έρευνα για τους 9 πλέον απομείνοντες αγνοούμενους. Ήταν 10 οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούνταν μέσα στο πλοίο όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Πρόκειται για 7 Βούλγαρους, 2 Έλληνες και έναν Τούρκο. Δεν ξέρουμε βέβαια το πτώμα που βρέθηκε σε ποιον άνδρα ανήκει, ποιος είναι ο συγκεκριμένος νεκρός. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες ώρες από τον έλεγχο, τον οποίο θα γίνει, και την αναγνώριση βέβαια της σωρού. Να σου πω ότι εδώ στον Αστακό βρίσκονται βέβαια και συγγενείς των αγνοωμένων. Πρόκειται για ανθρώπους των δύο Ελλήνων, από τις οικογένειες των δύο Ελλήνων, αλλά και κάποιοι Βούλγαροι, περίπου στα 15 άτομα από την Βουλγαρία, τα οποία ήρθαν, μιας και αγνοούνται, όπως είπαμε, και 7 Βούλγαροι. Πάντως, Νίκο, οι συγγενείς υποστήριζαν εξ αρχής ότι μια μεταφορά του πλοίου στον Αστακό συνεπάγεται αυτομάτως ότι χάνονται κρίσιμες ώρες για να λάβει χώρα επιχείρηση της πυροσβεστικής για ανέβρεση αγνοωμένων, δηλαδή περί το 1/24 ώρο, και ότι το πλοίο έπρεπε να βρεθεί στην Κέρκυρα, δηλαδή να μην χαθεί αυτός ο πολύτιμος χρόνος. Φυσικά είναι η νεκροψία. Το οποίο θα το δούμε το επόμενο διάστημα για το τι θα έπρεπε να γίνει. Πάντως αυτό το οποίο τονίζουν από την πλευρά του λιμενικού είναι ότι το πλοίο έπρεπε να μεταφερθεί σε ένα λιμάνι στο οποίο θα μπορεί να δέσει με ασφάλεια για να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες. Μάλιστα αυτό το λιμάνι δεν θα μπορούσε να είναι εντός κατοικημένης περιοχής, γιατί το συγκεκριμένο πλοίο στο εσωτερικό του έχει πάρα πολλά δηλητηριώδη αέρια εξαιτίας της φωτιάς που καίει εδώ και τόσες ημέρες στο εσωτερικό του. Έτσι λοιπόν ήταν επικίνδυνο το να δέσει ένα τέτοιο πλοίο σε ένα λιμάνι όπως της Κέρκυρας ή της Ιγουμενίτσας, που είναι ακριβώς μπροστά από τους αστικούς ιστούς. Έτσι λοιπόν προτιμήθηκε το Πλατηγιάλιο, που είναι ένα καθαρά βιομηχανικό λιμάνι, δεν έχει γύρω σε μια ακτίνα αρκετών χιλιόμετρων κατοικημένη περιοχή. Άρα και θεωρήθηκε ως πιο ασφαλής λύση. Υφίσταται πρόβλημα για μόλυνση του περιβάλλοντος. Πες μου, Νίκο. Ναι. Να σου πω ότι ήταν πολύ δύσκολο όμως και το να συνεχίσουν να επιχειρούν οι πυροσβέστες, καθώς το πλοίο βρισκόταν εν πλώ, δεδομένου ότι οι φιάλες οξυγόνου τις οποίες έχουν οι πυροσβέστες έχουν συγκεκριμένο χρονικό όριο στο οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Είναι από 40 έως 60 λεπτά ανάλογα με το ρυθμό αναπνοής του ανθρώπου που τη χρησιμοποιεί. Οι φιάλες αυτές, όπως μας εξηγούσαν πυροσβέστες, γεμίζουν στη συνέχεια με ατμοσφαιρικό αέρα. Όταν λοιπόν το πλοίο, το οποίο όπως είπαμε είναι γεμάτο με δηλητηριώδη αέρια, με τοξικά αέρια, ήταν εν πλώ, δεν θα μπορούσαν οι πυροσβέστες να γεμίσουν και πάλι τις φιάλες αυτές οξυγόνου για να συνεχίσουν. Είναι σαφές. Υπήρξε αυτό, γιατί θα υπήρχαν τότε και εκεί μέσα στις φιάλες δηλητηριώδη αέρια, με αποτέλεσμα να τίθεται κίνδυνος για τους ίδιους πυροσβέστες. Είναι σαφές αυτό, Νίκο. Αυτό που... αυτή τη στιγμή, ναι, το πλοίο το οποίο
έχει δέσει το λιμάνι του Αστακού. Δεν έχει ανοίξει ακόμα ο καταπέλτης του πλοίου, και αυτό γιατί, όπως μαθαίνουμε από την έρευνα η οποία έγινε από την πυροσβεστική, το πρώτο πράγμα που έκαναν οι πυροσβέστες ήταν να πάρουν μετρήσεις για το τι συμβαίνει στο εσωτερικό του πλοίου. 150 βαθμοί Κελσίου είναι οι θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό του πλοίου. Ωστόσο, υπάρχουν σημεία όπου το μονοξίδιο του άνθρακα κυριαρχεί, είναι πάνω από 500 μονάδες, και μάλιστα σε ορισμένα σημεία το οξυγόνο είναι μόλις στο 3%. Εάν άνοιγε λοιπόν ο καταπέλτης και έμπαινε μέσα μεγάλη ποσότητα οξυγόνου, επειδή υπάρχουν ακόμα κομμάτια τα οποία είναι καίγονται ακόμα με ατελή καύση, όπως μας εξήγησαν οι πυροσβέστες, τότε θα είχαμε μια αναζωπήρωση της φωτιάς με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό θέλουν να αποφύγουν οι πυροσβέστες, για τον λόγο αυτό έχουν ανοίξει διάφορους εξαεριστήρες του πλοίου, προκειμένου να διοχετεύουν σιγά σιγά το μονοξίδιο του άνθρακα έξω από το πλοίο, για να μπορέσουν να φτάσουν στο εσωτερικό του και στη συνέχεια σιγά σιγά και πάλι να ανοίξουν τον καταπέλτη, για να μπορέσουν, αφού καθαρίσει να συνεχίσουν την επιχείρηση, να μέσα, ναι. Για να βοηθήσει το έργο των πυροσβεστών που ψάχνουν στο πλοίο για τους υπόλοιπους αγνοούμενους. Πάντως, Νίκο, έχω την αίσθηση, για να μην πω την πεποίθηση, ότι πέρασαν αρκετές πλέον ώρες, μέρες συγκεκριμένα, που σημαίνει ότι οι ελπίδες συρρυκνώνονται στο ελάχιστο. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή ήρθες σε επαφή τόσο με τους πυροσβέστες όσο και με τους συγγενείς, όπου η ατμόσφαιρα μεταξύ των συγγενών και των διοικούντων, ας πούμε, την επιχείρηση αυτή είναι τεταμένη. Τι συμβαίνει, τι λένε οι συγγενείς, Νίκο? Οι συγγενείς περιμένουν με αγωνία να μάθουν τα νέα τώρα από την πορεία των ερευνών. Αυτό είναι το οποίο τους ενδιαφέρει. Ωστόσο, εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους με το γεγονός ότι χάθηκαν πολύτιμες ώρες, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, με το να οδηγηθεί το πλοίο στο συγκεκριμένο λιμάνι και όχι να δέσει κάπου σε κάποια περιοχή της Κέρκυρας ή της Ιγουμενίτσας. Βέβαια, αυτό το οποίο προέχει τώρα για τους ίδιους είναι να βρεθούν οι άνθρωποι τους, και στη συνέχεια βέβαια θα δούμε το ποια θα είναι η εξέλιξη. Οπωσδήποτε, διότι η ιστορία αυτή... Αυτό προέχει είναι πλέον να δούμε τι πρόκειται να γίνει με τους ανθρώπους οι οποίοι αγνοούνται. Τι σου είπαν οι υπεύθυνοι της πυροσβεστικής, Νίκο, σε ό,τι αφορά την ενεξελίξη έρευνα για τους αγνοούμενους? Πότε θα επανεκκινήσει τροποντινά η έρευνα? Από την ενημέρωση την οποία είχαμε εδώ όλοι οι δημοσιογράφοι που βρεθήκαμε στο Πλατιγιάλι, από τους άνδρες της πυροσβεστικής αλλά και από τον υπαρχηγό του λιμενικού σώματος, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή, μας εξήγησαν ότι η διαδικασία της έρευνας θα κρατήσει αρκετές ημέρες. Όλα θα εξαρτηθούν από το πόσο γρήγορα θα μπορέσει να καθαρίσει το εσωτερικό του πλοίου από τα δηλητηριώδη αέρια. Εάν αυτό δεν συμβεί και δεν έρθει μια ισορροπία στο μείγμα των αερίων που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό του πλοίου, δεν θα μπορέσει να ανοίξει ο καταπέλτης. Γιατί επιμένουμε με τον καταπέλτη? Γιατί αν ανοίξει η μπουκαπόρτα του καραφιού, αν ανοίξει η μεγάλη ράμπα του καραφιού, για να το καταλάβουν και οι φίλοι τηλεθεατές που βρίσκεται στην πρίμνη του πλοίου, θα μπορέσουν να μπουν μέσα οχήματα βαρέως τύπου, τα οποία θα μπορέσουν να απομακρύνουν τα καμένα φορτηγά και θα ανοίξουν διόδους, προκειμένου να μπορέσουν οι πυροσβέστες πιο εύκολα να κάνουν την έρευνα στο εσωτερικό του πλοίου. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί τα φορτηγά σε αρκετά σημεία του πλοίου είναι τόσο κοντά το ένα με το άλλο, όπου, όπως μας λέγανε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιούσαν ακόμα και σκάλες οι πυροσβέστες, προκειμένου να ανεβαίνουν πάνω στα φορτηγά για να περνάνε από την απέναντι πλευρά, μιας και δεν υπήρχε άλλο. Είναι σαφές, Νίκο. Τελευταία ερώτηση, Νίκο. Ελπίζουν να βρουν κάποιους εκ των 9 πλέον αγνοωμένους? Δηλαδή, όπως απεδείχθη σήμερα, ο 10ος είναι νεκρός ήδη. Υπάρχει, υφίσταται έστω θαύμα, δεδομένου ότι για θαύμα πρόκειται. Μπορεί να θεωρηθεί και η περίπτωση του Ρώσου, ο οποίος βρέθηκε στα ανοιχτά της Κέρκυρας, ο οποίος βρέθηκε ζωντανός, ο οποίος κατάφερε και επιβίωσε παρά τις απίστευτες αυτές, το απίστευτα εχθρικό περιβάλλον το οποίο υπάρχει για τον ανθρώπινο οργανισμό στο εσωτερικό του πλοίου. Έτσι λοιπόν όλοι ελπίζουν ότι ίσως να γίνει ένα θαύμα. Άρα, βέβαια, όσο περνάνε οι ώρες, το ενδεχόμενο αυτό εξαλείφεται, και περισσότερο η πιθανότητα, δεν μπορεί να το πει με σιγουριά.
εξαλείφεται και η πιθανότητα ενός θαύματος. Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσω για τις πληροφορίες σου, πληροφορίες οι οποίες έχουν και εγκυρότητα και ταυτόχρονα λεπτομέρειες, διότι ο Νίκος Γιαπρακάς βρέθηκε στο γεγονός, ήταν στο λιμάνι του Αστακού και μίλησε με όλους τους εμπλεκόμενους. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στα κρούσματα των τελευταίων 24 ωρών και συγκεκριμένα στην πανδημία, η οποία βλέπετε σταθεροποιείται και το δεικνύει ευθέως και το νούμερο που κατέγραψε ο ΕΟΔΗ, 16.962 τα κρούσματα των τελευταίων 24 ωρών, οι θάνατοι και οι διασωληνωμένοι, δηλαδή οι λεγόμενοι σκληροί δείκτες της πανδημίας, έχουν μειωθεί αισθητά σε σχέση με χθες ή ακριβέστερα τις προηγούμενες ημέρες. 53 μόλις, τολμώ να πω το μόλις, διότι είναι μεγάλος ο αριθμός, πολίτες έχασαν τη ζωή τους τη μάχη έναντι του φωνικού ιού, ενώ 459 άτομα παραμένουν διασωληνωμένα σε μονάδες εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία της επικράτειας. Αχαΐα, 543 κρούσματα, περίπου 200 κάτω σε σχέση με τα χθεσινά που καταμέτρησε η αρμόδια επιτροπή του ΕΟΔΗ. Και αυτό είναι παρήγορο, δοθέντως ότι πλησιάζουμε προς την τελική ευθεία του πατρινού καρναβαλιού, που όπως ξέρουμε διοργανώνονται πάρτι και διάφορες εκδηλώσεις. Το Λακαρνανία 241 κρούσματα, τέλος Ηλία 201. Η Δυτική Ελλάδα, κακά τα ψέματα, έχει μια αξιοσημείωτη μείωση των κρουσμάτων, ουσιαστικά πάει πακέτο με αυτό που λένε οι λοιμοξιολόγοι, ότι θα έχουμε αποσυμπίεση, η πανδημία ολοένα και καλύτερα θα πηγαίνει όσο προχωράμε προς την άνοιξη. Ωστόσο, η Επιτροπή των Ειδικών αποφάσισε να μην πετάξουμε ακόμα, κυρίες και κύριοι, την μάσκα από τους εξωτερικούς χώρους και θα μας πει ευθύς αμέσως η καλή συνάδελφος Μαριλένα Ευαγγελίου. Καλησπέρα, Μαριλένα. Καλησπέρα, για ποιο λόγο, ενώ περιμέναμε πάρα πολύ, για να πούμε την αλήθεια, είχαμε ελπίδες ότι αν μη τι άλλο στο δρόμο δεν χρειαζόταν η μάσκα, εφόσον η πανδημία λαμβάνει αυτή την πορεία. Πες μας τους λόγους. Δεν ελήφθη η απόφαση, Δημήτρη, για άρση της υποχρεωτικότητας στη χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, όπως αναμενόταν. Ωστόσο, η Επιτροπή έδωσε πράσινο φως για τη διενέργεια εκδρομών των ΚΑΠΗ, αλλά μόνο για εμβολιασμένους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ζήτημα για την υποχρεωτική χρήση μάσκας θα συζητηθεί εκ νέου στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, καθώς μια τέτοιου είδους χαλάρωση μέτρων θεωρείται μάλλον πρόωρη βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων. Σε ό,τι αφορά τη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους, όπως είπε χθες Τρίτη ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, θα είναι από τα τελευταία μέτρα που θα χαλαρώσουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής Δημοσθένης Αριάννης έκανε λόγο για τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων κορονοϊού από τα τέλη του Μαρτίου και έπειτα. Όπως εξήγησε, λαμβάνοντας υπόψη την αργή αποκλιμάκωση, θα χρειαστεί περίπου ένας μήνας για να καταγραφούν κάτω από 10.000 ημερήσια κρούσματα. Ο καθηγητής δήλωσε επίσης επιφυλακτικός όσον αφορά στο αν πλησιάζουμε το τέλος της πανδημίας. Επιπλέον, κατά την ομιλία του χθες Τρίτη σε ημερίδα για τη μετάλλαξη όμικρον, ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας εξήγησε ότι αναμένεται σταδιακή επάνωδο στην κανονικότητα αλλά και συνέχιση της επιτήρησης του κορονοϊού που θα συνεχίσει την ενδημική του παρουσία, επισημένοντας πως η μετάλλαξη όμικρον αναμένεται να φέρει σταθεροποίηση στην κατάσταση της πανδημίας σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Μάλιστα, Δημήτρη, όπως προειδοποίησε, δεν είμαστε στο τέλος του κορονοϊού, ίσως είμαστε στο τέλος αυτού που ονομάζουμε επίγουσα φάση. Έτσι ακριβώς, Μαριλένα. Πάντως, τα κρούσματα καλά κρατούν στα σχολιά της χώρας, μάλιστα αρκετά τμήματα σχολείων απάκρουης άκρων της επικράτειας έκλεισαν λόγω κορονοϊού. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, την εβδομάδα 13, αν θυμούμε καλώς, με 20 Φλεβάρι, 40.000 μαθητές είχαν κορονοϊό.
Ακριβώς, Δημήτρη, 14 με 20 Φεβρουαρίου συγκεκριμένα, παραμένει η διασπορά του κορονοϊού στη μαθητική κοινότητα, με τον αριθμό των κρουσμάτων στα παιδιά να κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα με την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, περισσότερα από 40.000 κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν σε παιδιά ηλικίας 4 έως 18 ετών την εβδομάδα αναφοράς από 14 έως 20 Φεβρουαρίου του 2022. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, την εβδομάδα αναφοράς το σύνολο των ασθενών ηλικίας 4 έως 18 ετών είναι 40.163, αποτελώντας το 32% των κρουσμάτων της προηγούμενης εβδομάδας, από την οποία παρατηρείται μία μείωση της τάξης του 3%. Υπενθυμίζεται ότι ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε για την εβδομάδα αναφοράς 7 έως 13 Φεβρουαρίου του 2022 πως το σύνολο των ασθενών ηλικίας 4 έως 18 ετών είναι 41.489. Η διασπορά της COVID-19 σε παιδιά αντανακλά και στον αριθμό των σχολικών τμήματων που κλείνουν λόγω του πρωτοκόλλου 50% συν 1 κρουσμάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, σε δεκάδες σχολικά τμήματα νηπιαγωγείου, δημοτικού γυμνασίου και λυκείου, σε συνολικά 24 σχολικές μονάδες, παρέμεναν κλειστές την σήμερα Τετάρτη. Σημειωτέων, όσοι έχουν εμφανίσει συμπτώματα επιστρέφουν στο σχολικό περιβάλλον μετά την πάροδο τουλάχιστον 5 ημερών, εφόσον πληρούνται τα εξής κλινικά και διαγνωστικά κριτήρια. Άτομα με συμπτώματα δεν εμφανίζουν πυρετό για πάνω από 24 ώρες και έχουν βελτίωση των συμπτωμάτων. Οι μαθητές και οι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες εντός τριμήνου εκπαιδευτική λοιπόν προσωπικό πρέπει να προσκομίσουν αρνητικό self-test την 6η ημέρα. Και τέλος, οι ανεμβολίαστοι ή μη νοσήσαντες εντός τριμήνου εκπαιδευτική και λοιπόν προσωπικό πρέπει να υποβληθούν σε rapid test την 6η ημέρα, Δημήτρη. Μαρλένα Ευαγγελίου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο ίδιο θέμα παραμένουμε στην πανδημία, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε σε ένα ρεπορτάζ στο οποίο μιλάει ο Αντιπεριφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος και έκανε μια δήλωση που θα συζητηθεί, ότι κακώς τόσο η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και των Ειδικών κατ' επέκταση, όσο και το Υπουργείο Υγείας, ματέωσαν τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, διότι έτσι θα στραγγαλιστεί περαιτέρω, όπως δήλωσε ο κ. Μπονάνος, η οικονομία της Αχαϊκής πρωτεύουσας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Υπέρ της πραγματοποίησης των καρναβαλικών εκδηλώσεων στην Πάτρα τάχθηκε με δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Χαράλαμπος Μπονάνος παραμονή της Τσικνοπέμπτης, τονίζοντας ότι πρέπει όποιες αποφάσεις να λαμβάνονται με βάση τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Έχω μια διαφορετική αντίληψη, και η αντίληψη αυτή περνάει μέσα από την περιφερειακή διακυβέρνηση, την οποία δεν την έχουμε κατακτήσει παρόλες τις προσπάθειες που κάνουμε και με τον Περιφερειάρχη και παρόλες, θα έλεγα, τις δηλώσεις που έχουμε κάνει και τις διεκδικήσεις μέσω της Ένωσης Περιφερειών, ώστε πολύ απλά τις τύχες για τον τόπο μας να τις παίρνουμε εμείς οι ίδιοι και να παίρνουμε εμείς τις αποφάσεις. Άρα πάλι πάμε σε οριζόντια μέτρα και περιμένουμε τις αποφάσεις των ειδικών. Όμως, εδώ είναι μια διαφορετική κατάσταση. Εγώ το τονίζω από την πρώτη στιγμή. Ποια είναι αυτή η διαφορετική κατάσταση? Ότι εδώ πέρα είναι η μεγάλη γιορτή της πόλης. Σημείωσε πως τα επιδημιολογικά στοιχεία των τελευταίων ημερών δείχνουν τάση αποκλιμάκωσης και θα πρέπει να δοθεί ευκαιρία στην Αχαϊκή πρωτεύουσα ώστε να γιορτάσει το καρναβάλι με τους ανάλογους υγειονομικούς κανόνες. Ασφαλώς και πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στην Πάτρα να γιορτάσει το καρναβάλι που αποτελεί την μεγαλύτερη γιορτή της πόλης, ώστε να μην στραγγαλιστεί περαιτέρω η τοπική οικονομία και η κοινωνικότητα των πολιτών. Η μεγάλη γιορτή της πόλης, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί με τους κανόνες, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσοχή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να στραγγαλίσουμε την τοπική οικονομία και την κοινωνικότητα των ανθρώπων σε μια φάση της πανδημίας όπου ξεκάθαρα πλέον αρχίζει έστω και αργά να αποκλιμακώνεται. Όλα τα σημάδια αυτό δείχνουν, άλλωστε και τα κρούσματα που καταγράφουν, που στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, δεν θα γίνεται καταγραφή των κρουσμάτων πλέον αλλά των νοσηλιών, φαίνεται ότι υπάρχει μια ήπια νόσηση. Άρα με αυτά τα δεδομένα πρέπει σιγά σιγά οι αποφάσεις των ειδικών να σέβονται και τη στιγμή την υγειονομική που βρισκόμαστε, αλλά και την ιδιαιτερότητα της κάθε περιοχής. Φυσικά απαιτείται προσοχή, ώστε μόνος το κάθε πολίτης να προστατεύει τον εαυτό του στον συνωστισμό, καλώντας τους ανεμβολίαστους έστω και τώρα να εμβολιαστούν. Μεγάλη προσοχή στον κόσμο αυτές τις μέρες, ενώ στους έντονους συνωστισμούς και ιδιαίτερα σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σε μια ηλικία που
θα δυσκολευτούν έτσι και νοσήσουν, το σημαντικότερο απ' όλα. Φυσικά για τους ανεμβολίαστους δεν το συζητάω, εκεί πέρα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και τώρα που το λέω άμεσα να εμβολιαστούν. Οι υπόλοιποι όμως σιγά σιγά σταδιακά πρέπει να ανακτούν την κανονικότητα. Και σε αυτό θα έλεγα ότι πρέπει να υπάρχει συμμετοχή στη μεγάλη γιορτή της πόλης με μεγάλη προσοχή, μεγάλη προσοχή. Αλλά δεν θα πρέπει αυτές τις μέρες να στραγγαλιστεί στο όνομα κάποιας οριζόντιας απόφασης η οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης μας. Πρέπει να γίνει δηλαδή το καρναβάλι. Με μέτρα μεν, αλλά η πόλη να μην χάσει για τρίτη χρονιά Για μένα το έχω τονίσει με κάποιες εναλλακτικές λύσεις, στις οποίες και οι ίδιοι καρναβαλιστές θα έλεγα θα μπορούσαν να είχαν προτείνει, θα μπορούσαν να έχουν σχεδιάσει. Βεβαίως δεν πρέπει να χαθεί σε καμία περίπτωση και αυτή η γιορτή της πόλης και το τονίζω πάντα με τα μέτρα εκείνα τα οποία έχουν μια ορθολογική σημασία. Διευκρίνησε ότι από κοινού οι αρχές και οι φορείς της πόλης με τους καρναβαλιστές συνεργάζονται ώστε να πραγματοποιούνται οι όποιες εκδηλώσεις με βάση τους υγειονομικούς κανόνες και όσο το δυνατόν περισσότερη προσοχή, όπως το πράττουν πολλές ευρωπαϊκές πόλεις που και εκεί το καρναβάλι εορτάζεται κανονικά. Ναι, γιατί μίλησα για εναλλακτικές λύσεις, για εναλλακτικές προτάσεις, για φαντασία που χρειάζεται στο καρναβάλι για να μπορέσουμε να το γιορτάσουμε, ώστε να μην υπάρξει και ανεξέλεκτη, θα έλεγα, υπαίθρια γιορτή που εκεί πέρα πλέον οποιοδήποτε ηλεκτρικός μηχανισμός δεν μπορεί να δράσει. Μην κοροϊδευόμαστε. Το παράδειγμα το έδωσαν ήδη οι ευρωπαϊκές πόλεις. Το έχω ξανατονίσει. Υπάρχει το Βιαρέτζιο, υπάρχει η Νίκαια, υπάρχει η Βέρνη, υπάρχουν χίλιες δύο πόλεις ευρωπαϊκές που τηρώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο στις χώρες τους μπόρεσαν να κάνουν τη γιορτή του καρναβαλιού. Και περνάμε στο δικαστικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, και πάμε στη δίκη του Αμερικανού, της υπόθεσης του Αμερικανού Χέντερσον στη Ζάκυνθο, που δολοφονήθηκε ως γνωστόν από 9 εμπλεκόμενους. Σήμερα αποφάσισε το δικαστήριο ότι θα συνεχιστεί εν λόγω δίκη στις 11 Μαρτίου. Σημειωτέων αθωώθηκε ο Έλληνας μπάρμαν. Διεκόπη για τις 11 Μαρτίου η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό από το μεικτό όρκο του εφετείου της Πάτρας της υπόθεσης για την δολοφονία του Αμερικανού υπήκοου Μπάκαρη Χέντερσον πριν από 5 χρόνια στο Λαγανά Ζακύνθου. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που επιτέλους ξεκίνησε η δίκη, να το πούμε αυτό. Ο πατέρας του Μπάκαρη Χέντερσον μπόρεσε να καταθέσει στο δικαστήριο να πει την ιστορία του γιού του, να ακουστεί η άποψή του. Εμάς το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η απόδοση δικαιοσύνης για ένα νέο παιδί 22 χρονών που έχασε τη ζωή του με το χειρότερο τρόπο. Όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται, που γράφονται περί δήθεν ενδιαφερόντων εσωτερικών ή εξωτερικών, είναι μόνο για κατανάλωση. Το δικαστήριο αθώωσε οριστικά τον Έλληνα μπάρμαν, ο οποίος βρισκόταν μεταξύ των κατηγορουμένων, ενώ η διαδικασία ξεκίνησε και συνεχίστηκε παρά το γεγονός ότι κατατέθηκε αίτημα αναβολής από την πλευρά του ποινικολόγου Αλέξη Κούγια για αναβολή, καθώς από τους 17 μάρτυρες που είχαν κληθεί, εμφανίστηκε μόνο ο πατέρας του 23χρονου αδικοχαμένου Αμερικανού, ο οποίος και κατέθεσε. Παρόντες στη δίκη και οι γονείς του Αμερικανού, οι οποίοι ζητούν την παραδειγματική καταδίκη των δραστών. We were glad that the first two, I guess, opposing actions, if you want to call them, were rejected by the judges, so we were grateful for that. Although we were disappointed that the bartender was let go, because we felt that Bakari would still be alive had he not pushed him down. I think that as far as the court goes is that, you know, we had a delay again. And I was hoping that we could move forward and have consecutive days in court, but we won't have that, so we still have to wait for justice. Η δίκη ξεκίνησε εκ νέου μετά την έφεση που άσκησε ο εισαγγελέας, θεωρώντας ότι η ποινή που επιβλήθηκε σε προηγούμενο βαθμό δεν ήταν αντίστοιχη του αδικήματος που συγκλώνησε την κοινωνία της Ζακύνθου, αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα. Ακούσαμε από ιδιαίτερη προσοχή την κατάθεση του, του πατέρα του, του Μπάκαρη Χέντερσον. Κατανοούμε απόλυτα και τις αντιδράσεις του, γιατί έχασε ένα παιδί, έτσι. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν άνετος. Έχει την δικαιολογημένη, αν θέλετε, το δικαιολογημένο πόνο που νιώθει ένας γονέας ο οποίος έχασε το παιδί του. Φωτίστηκαν κάποια στοιχεία της υποθέσεως και κυρίως αναδείχθηκαν οι σωματομετρικές διαφορές τη στιγμή του επεισοδίου μέσα στο περίφημο μπαρ.
καθώς και το υψηλός βαθμός μέθης του αποβιώσαντος. Στη συνέχεια υπήρξε η κατάθεση του κυρίου Χέντερσον, πατέρα του αποβιώσαντος. Σήμερα προηγήθηκε η εξέταση από το Προεδρείο κάποιων προδικαστικών ζητημάτων που έβαλε υπεράσπιση, με σημαντικότερο το αίτημα να κυρωθεί η έφεση του εισαγγελέα για την επανάληψη της δίκης σε δεύτερο βαθμό. Το αίτημα αυτό απορρίφθηκε από το Προεδρείο για τρεις από τους κατηγορούμενους και έγινε δεκτό μόνο για τον έναν ελληνικής καταγωγής, ο οποίος και αφέθηκε ελεύθερος. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στη σημερινή κινητοποίηση των υγειονομικών. Έθεσαν στο επίκεντρο τις ελλείψεις σε κονδύλια και σε προσωπικό στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Έχω κοντά μου τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας, τον Δημήτρη Ζιαζιά. Καλησπέρα, κύριε Ζιαζιά. Καλησπέρα σας. Είναι μια κινητοποίηση που ουσιαστικά έχει ως κύριο αίτημα το αυτονόητο. Ένα αίτημα το οποίο επί μακρόν και με έμφαση κατά τη διάρκεια της πανδημίας το ζητάτε από τους κυβερνώντες. Τι, τα κονδύλια είναι πολύ λίγα, περάσαμε και αυτά τα 10 χρόνια τα μνημονιακά με περικοπές ουκολίγες, αλλά μεσούσης της πανδημίας δεν είδαμε τη δέουσα ενδυνάμωση των δημόσιων νοσοκομείων. Παρακαλώ. Κοιτάξτε να δείτε, από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση δεν το έκανε τυχαία αυτό που μόλις προαναφέρατε. Δηλαδή 2 χρόνια ουσιαστικά όχι απλά δεν αύξησε τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων, τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν ενίσχυσε με μόνιμο προσωπικό τα νοσοκομεία, δεν τα στελέχωσε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες υγειονομικές ανάγκες, έκανε το ακριβώς αντίθετο και πιθανά να είναι και από τις λίγες χώρες που εν μέσω πανδημίας, εν μέσω όλου αυτού του ρημαγδού, μείωσε τις κρατικές δαπάνες για την υγεία, με πιο χαρακτηριστικό το φετινό προϋπολογισμό αλλά και τον περσινό. Όλα αυτά, ξαναλέω, δεν είναι τυχαία. Ξέραμε περίπου και η ίδια κυβέρνηση το είχε καταθέσει δημοσίως σαν σχέδιο και σαν Δεν τον ακούμε καλά τον κύριο Ζιαζιά. Η πανδημία πήγε πίσω. Παρακαλώ, κύριε Ζιαζιά. Η πανδημία πήγε πίσω. Η πανδημία πήγε πίσω τα σχέδια αυτά, τα καθυστέρησε λίγο, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι είναι, οπλισμένοι για να προχωρήσουν στο περίφημο σχέδιο για το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως το έχει εξαγγείλει, όπως το έχει περιγράψει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Πρακτικά αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να γυρίσουμε 3 με 4 δεκαετίες πίσω όσον αφορά τη δημόσια περίθαλψη. Δηλαδή να χειρουργείται πριν, στην πρόεση, προγεννήματα εποχή, για να χειρουργηθεί κάποιος σε δημόσιο νοσοκομείο να πρέπει να πουλήσει χωράφι ή για να νοσηλευτεί αν έχει κάποια σοβαρή πάθηση ή νόσημα, να έχει πολιτικό μέσο. Εκεί θα οδηγηθούμε. Υπήρξε, κύριε Ζιαζιά, έτσι για να κάνουμε ένα διάλογο, όντως αυτό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, της ενεξελίξη πανδημίας, μπορεί να πει κανείς. Τα νοσοκομεία μεταλλάχθηκαν σε νοσηλευτικά ιδρύματα μιας νόσου του κορονοϊού, ματαιώθηκαν εκατοντάδες, για να μην πει κανείς, χιλιάδες εγχειρήσεις για έτερες νόσους που πάσχουν οι πολίτες. Υπήρξε πρόβλημα, όντως. Το παραδέχτηκε και ο προηγούμενος Υπουργός Υγείας, ο κύριος Κικίλιας, το παραδέχεται και ο σημερινός, δηλαδή ότι υφίσταται πρόβλημα. Χρειάζεται ενίσχυση. Στα λόγια τουλάχιστον είναι μαζί σας. Επί του πρακτέου... Επί του πρακτέου γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Η πανδημία ανέδειξε και παγκοσμίως και στη χώρα μας ένα και μόνο πράγμα και το ανέδειξε με πάρα πολύ επώδυνο τρόπο. Αυτό που ανέδειξε είναι ότι όσο πιο ισχυρό είναι το δημόσιο σύστημα υγείας μιας χώρας, τόσο λιγότερες ανθρώπινες απώλειες έχει και τόσο λιγότερες κοινωνικές και υπόλοιπες επιπτώσεις πάνω σε ένα πληθυσμό. Δυστυχώς ξεκινήσαμε με ένα δημόσιο σύστημα υγείας αθωράκιστο, ρημαγμένο από μια δεκαετή μνημονιακή πολιτική που ουσιαστικά το είχε αφήσει σε μια νεκροζώντανη κατάσταση. Η πανδημία όμως έδειξε ένα βασικό συμπέρασμα, που το βασικό συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να διευρυνθεί και ο δημόσιος δωρεάν χαρακτήρας του. Αν θέλουμε να είμαστε γενικώς
προετοιμασμένοι και αυτό για το αίτημά σας, κύριε Ζιαζιά, άπαντες το ψηφίζουμε. Όλοι είμαστε εν δυνάμει ασθενείς, όλοι θέλουμε μια καλύτερη περίθαλψη στα δημόσια νοσοκομεία. Άλλωστε γι' αυτό το λόγο πληρώνει κάποιος και τα ένσημά του για να έχει αύριο σε πιθανή ασθένεια μια καλή περίθαλψη, μια άμεση εγχείρηση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Τώρα, ένα από τα αιτήματά σας, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, καταθέσατε στην κυβέρνηση τη θέση σας να μην απολυθούν, να μην κινδυνέψουν ουσιαστικά όλοι όσοι ετέθησαν για ποικίλους λόγους και ειδικά που σχετίζονται με τα εμβόλια σε αναστολή και ταυτόχρονα οι συμβασιούχοι να μονιμοποιηθούν. Τι βλέπετε επ' αυτών των δύο κέριων ζητημάτων? Θα υπάρξει θετική ανταπόκριση ή όχι? Το αντίθετο ακριβώς. Και στο θέμα των συμβασιούχων, ενώ ήταν και προσωπική εξαγγελία του ίδιου του Πρωθυπουργού 2 χρόνια ακριβώς πριν, το Μάρτιο αν θυμάμαι καλά, πριν 2 χρόνια στην αρχή της πανδημίας, είχε πει δηλαδή να προσφύγουν όσοι γίνεται, να προσέλθουν όσοι γίνεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και θα ανταμυθούν στη συνέχεια για τον αγώνα και τη βοήθεια που θα δώσουν με μονιμοποίησεις. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Το πρόσφατο νομοσχέδιο που κατατέθηκε απλά δίνει μια πιο αυξημένη μοριοδότηση στις προϋπηρεσίες όσων στη διάρκεια της πανδημίας ήταν στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Αυτό δεν αφορά τους γιατρούς, αφορά όλο το υπόλοιπο προσωπικό. Το πρώτο είναι αυτό και προφανώς επικαλείται ως γνωστόν διάφορα νομικά κολλήματα, αντισυνταγματικότητες κτλ. Αλλά να θυμίσουμε ότι υπάρχουν γύρω στις 40-50.000 κενές οργανικές θέσεις υγειονομικών και άλλες 10.000 κενές οργανικές θέσεις. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Γιατρών. Κύριε Ζιαζιά, ναι. Θα βάλουμε άνω τελεία στη σημερινή μας συζήτηση. Ποια είναι η επόμενη σας κίνηση να μου πείτε επιγραμματικά ως Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας και να κλείσουμε, αλλά παρακαλώ επιγραμματικά γιατί δεν έχω περαιτέρω χρόνο. Επιγραμματικά είναι να ενεργοποιήσουμε την τοπική κοινωνία, τους συλλόγους ασθενών, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις κινήσεις πολιτών για να αντισταθούμε από κοινού στο νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας που ετοιμάζουν. Γιατί θα είναι, ξαναλέω, ένα πισωγύρισμα στην προγεννηματά, προεσύ εποχή για τη χώρα. Θα γυρίσουμε πολλές δεκαετίες πίσω και δεν είναι κάτι το οποίο μας αξίζει. Αυτή θα είναι η προσπάθειά μας, η οποία θα είναι προσπάθεια διαρκείας. Κύριε Ζιαζιά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Άλλωστε, άνω τελεία βάζουμε στη συζήτηση. Συχνά πυκνά σας φιλοξενούμε. Δυστυχώς. Και φιλοξενούμε βάζουμε άνω θέματα υγείας και κινητοποιήσεις, διότι σχετίζονται άρρηκτα με τη ζωή όλων μας. Να είστε καλά. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στις ρυθμίσεις του ΕΦΚΑ. Πολλά προβλήματα και η ημερομηνία λίγη. Θα δείτε στο σχετικό ρεπορτάζ ποια είναι τα ανακύπτοντα προβλήματα. Τελειώνει η κλεψίθρα για περίπου 1 εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που επιθυμούν να ρυθμίσουν ευνοϊκά σε έως 72 δόσεις τα περίπου 2,15 δισεκατομμύρια ευρώ χρέη που δημιούργησαν προς τον ΕΦΚΑ κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων ένταξε στη ρύθμιση μετά από παράταση που δόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας λίγες στις 28 Φεβρουαρίου. Αμέσως μετά αναμένεται να ενεργοποιηθούν εκ νέου τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, καθώς έχει αποφασιστεί να ξεπαγώσουν οι διαδικασίες κατάσχεσης εις βάρος κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων. Όμως τα προβλήματα έχουν προκαλέσει πονοκέφαλο σε φορολογούμενους και φοροτεχνικούς, αφού πολλοί δεν μπορούν να κάνουν τη ρύθμιση που επιθυμούν με βάση τα χρέη τους. Προχωράμε προς την καταληκτική ημερομηνία της ρύθμισης των 36-72 δόσεων και για την εφορία και για τον ΕΦΚΑ. Στην εφορία τα πράγματα είναι κάπως ξεκάθαρα, σε αντίθεση με τον ΕΦΚΑ, όπου εκεί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι ρυθμίσεις δεν μπορούν να στηθούν, υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν στηθεί από το προηγούμενο μήνα οι ρυθμίσεις των 72 δόσεων και τόσες εβδομάδες, τόσες ημερών, βεβαιώνονται και άλλες οφειλές από τα κορονοχρέη στους φορολογούμενους, με αποτέλεσμα να αναπροσαρμόσεται η ρύθμιση και να μην μπορούμε να την πάμε με περισσότερες δόσεις. Υπάρχει παράδειγμα φορολογούμενου με βάση ένα αρχικό ποσό οφειλών εντάχθηκε στη ρύθμιση και μερικά 24 ώρα αργότερα ενημερώθηκε για νέα κορονοχρέη, αλλά δεν μπορεί να τροποποιήσει τη ρύθμιση και τα ποσά των δόσεων. Σε κάποιον φορολογούμενο βεβαιώθηκαν 600 ευρώ κορονοχρέη την προηγούμενη εβδομάδα. Έκαναμε τη ρύθμιση σε 13 δόσεις των 50 ευρώ και χτες βεβαιωθήκανε άλλα 13 χιλιάρικα. Αποτέλεσμα, οι επόμενες 11 δόσεις να προσαρμοστούν από 50 ευρώ σε 1.100 ευρώ. Μέσα από το σύστημα δεν μας αφήνει να κάνουμε απώλεια της ρύθμισης και να κάνουμε καινούρια ρύθμιση με περισσότερες δόσεις.
Όπως γνωρίζετε, η αγοραστική κίνηση είναι πάρα πολύ πεσμένη. Είμαστε σε μια εποχή όπως κάθε χρόνο που δεν υπάρχουν δεν υπάρχει μεγάλη αγοραστική δύναμη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν και οι επαγγελματίες να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Ήδη όλες οι ενώσεις φοροτεχνικών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία τους έχουν ζητήσει παράταση της προθεσμίας και άμεση επίλυση των προβλημάτων και περιμένουν την απάντηση του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου. Αυτή τη στιγμή πάμε προς καταληκτική ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου. Έχουμε κάνει έτοιμα και εμείς και όλοι οι σύλλογοι πανελλαδικά να καταληκτική ημερομηνία να πάρει παράταση τουλάχιστον για ένα μήνα για να μπορέσουμε να στήσουμε σωστά τις ρυθμίσεις, να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τους φορολογούμενους. Να σημειωθεί εδώ ότι στο τέλος του μήνα οι ενταχθέντες θα πρέπει να καταβάλουν την πρώτη δόση της ρύθμισης ακόμη και αν έκαναν την αίτηση εντός του Φεβρουαρίου. Και πάμε στα επιδόματα ακρίβειας τα οποία σχεδιάζει, κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση εν ώψη του Πάσχα. Περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν αυτό το επίδομα, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ουδής γνωρίζει ακόμη επακριβώς, αλλά οι πληροφορίες λέγουν ότι θα είναι έως 300 ευρώ. Έχω στο στούντιο τον καλό και έγκριτο συνάδελφο Νίκο Σουγλέρη. Καλησπέρα Νίκο μου. Καλησπέρα σε όλους. Είχε σήμερα πανωτές συναντήσεις ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον νέο πρόεδρο του... Δήμων και Κοινοτήτων και τη Σχετική Ένωση Δήμων και θα έλεγα και με τον κύριο Μασούτη αλλά και τον πρόεδρο του ΕΒΑ, τον κύριο Μπρατάκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξέρει πολύ καλά ότι το θέμα της ακρίβειας είναι αυτό που στοιχίζει στην ελληνική οικογένεια. Συζητήθηκαν, Δημήτρη, τα πάντα. Από τις προοπτικές της οικονομίας μέχρι τον αναπτυξιακό ρόλο που μπορεί να παίξουν τα δύο μελητήρια και η συγκράτηση των τιμών. Ξέρεις ότι η ενεργειακή κρίση έφερε τα πάνω κάτω. Και από την περίοδο... Και δεν έχει τελειώσει, Νίκο μου. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η ιστορία αυτή. Τώρα ενώ αρχίζει. Από την πανδημία, περάσαμε την πανδημία της υγείας, περάσαμε στην πανδημία της ακρίβειας, είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Η κυβέρνηση θα σκύψει με τον καλύτερο τρόπο από ό,τι μαθαίνω, για να λύσει, να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Όπως είπες πολύ σωστά, θα δοθεί το επίδομα των 300 ευρώ περίπου σε 1 εκατομμύριο ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ο κύριος Σκυλακάκης, μου έλεγε ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός που ασχολείται με τα οικονομικά και έχει το λογιστήριο που κρατάει τα χρήματα, μου είπε ότι θα γίνει μια αξιολόγηση για τα χρήματα να φτάσουν στις ομάδες που έχουν ανάγκη για τους ανθρώπους, χαμηλοσυνταξιούχους και ανθρώπους οι οποίοι είναι άνεργοι και ευπαθείς ομάδες. Ήταν το μήνυμα αυτό εξ αρχής της κυβέρνησης, δεν θα δοθούν τυφλά τα χρήματα, δηλαδή θα λάβουν οι πραγματικά ευάλωτες ναι. που δικαιούνται το επίδομα των 300 ευρώ εφάπαξ. Πέρα από τη σύνταξη που παίρνουν θα βοηθηθούν και με αυτό το επίδομα που θα είναι σαν δώρο Πάσχα και κατά πόσα πιθανότητα θα δοθεί πριν το Πάσχα, αρχές Απριλίου. Στη συνάντηση που έγινε μεταξύ του κυρίου Μασούτη και του κυρίου Μπρατάκου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε με ιδιαίτερο τρόπο να συγκράτησει τον τιμόν. Ένα θέμα που αν το δούμε στην μορφή του ολοκληρωτικά, είναι εκείνο που πραγματικά τα νοικοκυριά τα έχει γονατίσει. Από την μια μεριά έχουμε τις αυξήσεις, ακούς το ρεύμα, και τις αυξήσεις στο πετρέλαιο και στις βενζίνες και από την άλλη έχουμε τις αυξήσεις που αφορούν την καθημερινότητά μας, ιδιαίτερα στα είδη πρώτης ανάγκης. Το είπε ουσιαστικά Νίκο Σουγλέρη ο Μητσοτάκης προς τους προέδρους κομψά. Δηλαδή τι τους είπε, στείλτε το μήνυμα στους μεγάλους επιχειρηματίες να μην τολμήσουν να κερδοσκοπήσουν, δηλαδή ευκαιρίας δοθήσεις μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα και βάζουν υπερτιμημένα στα ράφια τα προϊόντα. Είναι δηλαδή του στείλε ένα μήνυμα σαφές, διότι συνήθως ήθιστε οι μεγάλες επιχειρήσεις να κερδοσκοπούν όταν βλέπουν ένα οικονομικό χάος, υπερπληθωρισμό και όχι μόνο. Δημήτρη, είχε στο συζήτηση αυτή ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ευκαιρία να μιλήσει με δύο ανθρώπους που παίζουν καταλυτικό ρόλο. Τόσο ο πρόεδρος ο κύριος Μασούτης, τόσο και ο κύριος Μπρατάκος είναι οι άνθρωποι που έχουν πλήρη εικόνα από ό,τι μαθαίνω τι ακριβώς συμβαίνει γύρω τους στην αγορά. Και μιλούν με τους μεγάλους επιχειρηματίες.
Εκείνο που πρέπει να σου πω είναι ότι δεσμεύτηκαν και οι τρεις τους που θα ξανασυναντηθούν, διότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό, σοβαρότατο. Θα δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, διότι πρέπει να βρουν τη φόρμουλα να μην πέσει στο κενό αυτή η προσπάθεια, επαναλαμβάνω, που κάνει η κυβέρνηση για να μπορέσει να διατηρήσει σε χαμηλά επίπεδα τις επιπτώσεις που έχει το καλάθι της νοικοκυράς και τα νοικοκυριά υποφέρουν. Νίκο, αυτό το κόστος είναι τεράστιο. Ήσουν στην Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες, μίλησες με διάφορα κυβερνητικά στελέχη. Πότε θα δοθεί αυτό το επίδομα και ποια είναι τα επόμενα σχέδια? Το επίδομα αυτό θα δοθεί κατά πάσα πιθανότητα σε 1 εκατομμύριο δικαιούχους πριν το Πάσχα σίγουρα. Ναι, πριν το Πάσχα. Δεν ξέρουμε ακόμα ημερομηνία, δεν έχει οριστεί. Εκείνο που μου είπε ο κύριος Σκυλακάκης, και με αυτό να κλείσουμε, γίνεται καταμερισμός, γίνεται καταμέτρηση, γίνεται έλεγχος, επαναλαμβάνω, να μην φτάσουν τα χρήματα στους ανθρώπους που δεν έχουν ανάγκη. Τα χρήματα αυτά είναι συγκεκριμένα. Έχει δοθεί το πράσινο φως, είναι από τον προϋπολογισμό, για να μπορέσουν να βοηθηθούν οι ευπαθείς ομάδες, οι άνεργοι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι μισθοσυντήρητοι. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Άλλωστε και αύριο θα πούμε και τη συνέχεια, αν μάθεις κάποια είδηση, πότε ημερολογιακά θα δοθούν τα επιδόματα και ταυτόχρονα αν υπάρχει κάποιο άλλο σχέδιο επ' αυτού. Παρακολουθούμε το θέμα, γιατί είναι πολλοί οι φίλοι μας που με ρωτούν πάντα. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο Σουγλέρη. Διότι αυτή είναι μια μεγάλη έτσι βοήθεια για τους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Αύριο Τσικνοπέμπτη, η αγορά της Πάτρας και η ιδιαιτέρωση, εστίαση και αναψυχή έχει προετοιμαστεί επαρκώς. Όλοι περιμένουν να αποτελέσει, πέραν από μια μεγάλη γιορτή, ιδιαίτερη γιορτή για την Καρναβαλούπολη της πόλης μας, αλλά και για το ταμείο τους. Σε εγρήγορση βρίσκονται οι καταστηματάρχες εστίασης για τον εορτασμό της Τσικνοπέμπτης στην Πάτρα και από νωρίς το πρωί θα πάρουν αύριο φωτιά στην κυριολεξία Υψισταριές για την τήρηση του εθίμου που για την Πάτρα αποτελεί μεγάλη γιορτή. Πέρα από τα εστιατόρια, τις ταβέρνες και τα σουβλατζίδικα, τα μπαρ και τα καφέ θα έχουν κάτι για τους πελάτες τους, βάζοντας ψισταριές με κρεατικά εδέσματα. Απελευθέρωση πια, ας πούμε, για αυτή τη γιορτή. Θα τσικνήσει όλη η πόλη σίγουρα, τα μπαλκόνια, τα σπίτια, τα μαγαζιά. Είναι μια χαμογελαστή μέρα μετά από τόσο καιρό. Πέρυσι η Τσικνοπέμπτη δεν είχε γιορταστεί, καθώς ίσχυε το lockdown λόγω αυξημένων κρουσμάτων της πανδημίας του κορονοϊού και επιτρέπονταν μόνο τα delivery ή τα take away. Οπότε φέτος όλοι την περιμένουν την ημέρα με λαχτάρα, με τα κρεοπολία να τρέχουν να καλύψουν όλες τις παραγγελίες. Η κατάσταση είναι σταθερή, ας το πούμε. Εντάξει, μέχρι στιγμής είχαμε την καθημερινότητα. Τώρα πιστεύω, ευελπιστούμε βέβαια, επειδή υπήρξε μια ελευθέρωση της αγοράς, να πάμε καλύτερα από πέρσι. Υπάρχει ανατίμηση φέτος, μεγάλες ανατιμήσεις, και εμείς προσπαθούμε να κρατηθούμε όσο μπορούμε στα λογικά πλαίσια και στις αντοχές του κόσμου. Φέτος που δεν υπάρχει lockdown, η κυκλοφορία είναι ελεύθερη και πλέον επιτρέπονται και οι όρθιοι σε καταστήματα, αναμένεται να υπάρξει αυξημένη προσέλευση πελατών στην εστίαση, ενώ σε πολλά καταστήματα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της ημέρας με κρατήσεις. Επιχειρηματικά πιστεύω δεν θα το ξεχωρίσω, γιατί πιστεύω ότι όλος ο κόσμος το περιμένει σαν γιορτή, γιατί και τα σπίτια τα ίδια, από ό,τι ξέρουμε πολλοί φίλοι, θα κάνουν το ψητό τους, το καλαμπούρι τους, τη μουσικούλα τους δυνατά. Νομίζω θα έρθει όλη η ζωή σε όλη την πόλη από τα χρόνια τα 2-3 που έχουμε χάσει. Και μην ξεχνάμε όλοι ότι είναι το τρίτο καρναβάλι που χάνουμε, επιχειρηματικά είναι καταστροφή. Και πιστεύω ότι η γιορτή αύριο θέλουμε να έχει και δουλίτσα, αλλά περισσότερο η ψυχολογία μας. Η ικανοποίηση επικρατεί και στον κλάδο των κρεοπολών, που παρά τις αυξήσεις στις τιμές θα έχουν παραγγελίες ακόμα και την τελευταία στιγμή, μιας και όλοι έχουν ανάγκη για να διασκεδάσουν και να επιστρέψουν στη ζωή που είχαν πριν την εμφάνιση του κορονοϊού. Υπάρχουν οι παραγγελίες και είναι και της τελευταίας στιγμής για την καθημερινή, τι θα αποφασίσει κάθε οικογένεια να κάνει. Εμείς είμαστε έτοιμοι με μεγάλη ποικιλία, που και το σουβλάκι που είναι της ημέρας και με διάφορα άλλα, και με κρέατα τα πάντα, παϊδάκια τα πάντα, μπριζόλες, όλα τα πάντα, και πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί. Είναι ένα έθιμο το οποίο στην Πάτρα, η Τσικνοπέμπτη, είναι το ίδιο με την ταυτότητα του καρναβαλιού, γιατί όλοι είναι τα προεόρτια του καρναβαλιού. Ξέρουν όλοι ότι
Από την πολύ παλιά ιστορία, θυμάμαι εγώ που ήμουν μικρός, οι γειτονιές δίνανε μία νύφη και ένα γαμπρό και όλοι ακολουθούσαν στο κέντρο της Πάτρας και από γειτονιά σε γειτονιά να πειράξουν ένας τον άλλον. Και πραγματικά αυτό το έθιμο εύχομαι να μην σβήσει ποτέ το αυτό το καλαμπούρι. Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Πάτρα της Τσικνοπέμπτη και από τον πολιτιστικό οργανισμό του Δήμου και για μία ακόμη χρονιά. Την ημέρα της Τσικνοπέμπτης θα γεμίσει με μουσικές και τραγούδια η πόλη, βάζοντας και φέτος τη δική τους σφραγίδα στις εκδηλώσεις για το πατρινό καρναβάλι. Και πάμε στην εκπομπή στο σπίτι με το Μέγκα που γυρίστηκε ως γνωστόν χθες στην Πάτρα στο Θέατρο Απόλλων, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου, αναβήσει το κεντρικό πρόσωπο, μια εκπομπή που ήταν αμιγώς πατρινή και καρναβαλική. Πάμε να δούμε αποσπάσματα. Μάγεψε από την Πάτρα η Αναβήση κατά τη διάρκεια του γυρίσματος της τηλεοπτικής συναυλίας στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων για την εκπομπή «Σπίτι με το Μέγκα», η οποία θα προβληθεί το Σάββατο του Καρναβαλιού και θα έχει αποκλειστικά χρώμα πατρινού καρναβαλιού. Η Άννα Βύση πραγματοποίησε μία φαντασμαγορική εμφάνιση και χάρισε μία υπέροχη βραδιά στους παρευρισκόμενους. Όσο περνούσε η ώρα, το κέφι ολοένα και ανέβαινε με τους καρναβαλιστές να χορεύουν με όλη τους την ψυχή. Ένα εγχείρημα το οποίο είχε την πρωτοβουλία η καρναβαλική κίνηση του χρόνου Μπούλες και υλοποίησε η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με σκοπό την προβολή του πατρινού καρναβαλιού, κάνοντας τη σχετική πρόταση στους αρμόδιους φορείς του Δήμου, στον ΔΠΘ Πάτρας και στον καρναβαλικό οργανισμό. Η πολύωρη τηλεοπτική συναυλία ολοκληρώθηκε με τον ύμνο του πατρινού καρναβαλιού από την Άννα Βύση και την ευχή του χρόνου Μπούλες. Να καταφέρεις θαύματα στην πολιτική, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στην επιχειρηματικότητα, στην καινοτομία, πρέπει να έχεις όραμα, πατρινό όραμα. Το ιστορικό περιοδικό από την Πάτρα που πλέον διαβάζει όλη η Ελλάδα. Κάθε δεύτερο μήνα με συνεντεύξεις που θα συζητηθούν. Πατρινό όραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας. Σαν ειδικός, επιλέγω κοτόπουλο Πίντος για ασφάλεια. Ταϊσμένο με 100% φυτικές τροφές. Σαν μητέρα, επιλέγω Πίντος για φρεσκάδα. Σε νέα συσκευασία, με προστατευτική ατμόσφαιρα. Σαν Ελληνίδα, επιλέγω Πίντος για νοστιμιά. Με αναγραφή ταυτότητας προέλευσης από Ορεινή Φάρμα Πίντος. Επιλέγω κοτόπουλο Πίντος για τριπλή σιγουριά. Εσείς? Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα, τώρα με ταυτότητα προέλευσης.
Χριστίνα Βάγκαλη φυσικά κοντά μας, κυρίες και κύριοι, θα μας πει όλα τα αθλητικά νέα της ημέρας. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Τι να πει μετά κανείς από αυτό που είδαμε με την Άννα Βύση. Σπίτι με το Μέγκα, λοιπόν. Στα δικά μας τώρα, αλλαγή ημέρας έχουμε στον αγώνα Παναχαϊκής με τον Ναυπακτιακό Αστέρα, ο οποίος κατέθεσε αίτημα, το οποίο έγινε δεκτό και το μάτς θα γίνει το Σάββατο 26 Δευτέρου, αντί για την Κυριακή 27 Δευτέρου, όπως αρχικά ήταν προγραμματισμένο στο Παπαχαραλάμπιο στάδιο. Τώρα, στην τελική ευθεία της προετοιμασίας μπαίνει η ομάδα της Παναχαϊκής εν όψη του αγώνα με τον Ναυπακτιακό Αστέρα. Η πατρινή ομάδα είναι στην κορυφή της βαθμολογίας και θέλει τη νίκη για να παραμείνει πρώτη. Ενώ από την άλλη, ο Ναυπακτιακός καίγεται και αυτός για νίκη προκειμένου να μείνει μακριά από τις επικίνδυνες θέσεις της βαθμολογίας. Με 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και 2 γκολ στο δεύτερο, ο Πανηγιάλιος έχασε 4-0 από το Διαβολίτσι στο γήπεδο του Μελιγαλά σε εξαναβολής παιχνίδι του τέταρτου ομίλου της ΓΑΜ Εθνικής. 2 γκολ πέτυχε ο Ηλιόπουλος στο 10ο λεπτό και στο 44ο και από ένα η Δημητρίου στο 87 και Φασουλής στο 90. Ο Διαγόρας Βραχνεϊκών τώρα επικράτησε 3-2 της Θύελλας Πατρών στο Φώτης Αραβατινός και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου Τεχνών. Είναι η δεύτερη ομάδα που παίρνει την πρόκριση στους 8 μετά την αναγέννηση Ψαθοπύργου. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον Προμηθέα της Πάτρας, διαγνώστηκε ένα ακόμα κρούσμα κορονοϊού σε αθλητή της ομάδας. Ο Προμηθέας βρίσκεται σε υψηλή ενεργητική επιτήρηση και ακολουθεί όλα τα προβλεπόμενα σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ και του ΕΣΑΚΕ. Αυτά από μένα, κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Χριστίνα Βάγκαλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Super B. Να είστε όλοι καλά, καλή σας νύχτα.